μυστικό. Δηλαδή, αν σήμερα έλεγε το παιδί μου, ποιο είναι το μυστικό που 10 χρόνια. Ο τρόπος που επικοινωνούμε το πρόβλημα. Λέτε αλήθεια. Ναι. Και δεν λέμε φταίς, κάνεις, ράνεις, με αυτό έκανες, αυτό έκανες εκείνο. Λέμε, νιώθω έτσι. Για πες τον λίγο, θέλω να το ακούσω αυτό. Είναι διαφορετικό δηλαδή, να πεις σε κάποιον άνθρωπο ότι είσαι αυτό, είσαι εκείνο, αυτό. Υπάρχει ένα παράδειγμα να μου δώσεις, αν λέγεται έτσι δημοσίως ένα θέμα, σας μαλώσατε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο, αλλά μπορώ να σου δώσω να καταλάβεις ότι είναι, αν εσύ και εγώ έχουμε ένα θέμα, είναι τελείως διαφορετικό να σου πω αυτό που έκανες με κάνει να νιώθω άσχημα. Αν με αγαπάς, δεν θα θες να νιώθω άσχημα. Ωραία. Είναι άλλο πράγμα από το να κατηγορείς τον άλλον για κάτι που κάνει. Και, γιατί οι συμπεριφορές που έχουν οι άνθρωποι είναι αυτόματες. Έχουν μεγαλώσει με ένα μοτίβο και από εκεί και πέρα λειτουργούν με βάση το μοτίβο που έχουν μεγαλώσει. Δηλαδή και οι κακοποιητές είναι το πολύ πιθανό 99% κακοποιημένα παιδιά. Γιατί όλοι κάποτε ήταν μωρά και παιδιά. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Λοιπόν, και τώρα το άλλο, το χωρίς ανοχές. Ο Εμίλιος μου έκανε πρόταση γάμου. Πρώτα σιγά μου! Μάλιστα. Δεν χάνει χρόνο ο κύριος, βλέπω. Τι έγινε, δεν χάρηκες? Φυσικά και χάρηκα. Εγώ δεν χάρηκα πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Τι να πω. Τα καλύτερα και στα δικά μου. Μπαίνω. Μπράβο! Μπράβο, 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 μπράβο. Ναι, θα σου πω εγώ τι έπαθες. Ο Εμίλιος είναι ο πρώτος άντρας που σου αντιστάθηκε και δεν σου άρεσε, ε. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντα, Ανδρονίκη μου. Μάλιστα, λοιπόν.